Μετά, λες εγώ, θα μιλήσω και εσείς. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια σήμερα. Μαζευτήκαμε εδώ στην πλατεία. Ίσως να μην ήμασταν τόσοι όσοι θέλαμε, αλλά έχει σημασία και ποιοι ήμασταν. Όλους εσάς που είστε εδώ και όσους δεν είστε πλέον, έχετε φύγει, προσπαθούσα όλο αυτό το καιρό να σας παρουσιάσουν ως πλουσιόπεδα από τα Βόρεια Κροάσια, ως Louis Vuitton, ως Μαντάμ Σουσούδες. Εγώ όμως είδα ανθρώπους, είδα ηλικιωμένους ανθρώπους που ήταν τη σύνταξη του να κόβεται πάνω από τα ATM. Είδα νέους που έπρεπε να φύγουν από την Ελλάδα γιατί δεν μπορούν να βρουν δουλειά, γιατί δεν υπάρχουν δουλειές, γιατί δεν θα υπάρξουν δουλειές. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε άπειροι, δεν έχουμε κανένα ακόμα πίσω μας, δεν ήταν κανείς από κανένα ακόμα σήμερα και είναι καλύτερα ίσως έτσι. Είμαστε πολιτικοποιημένα άτομα, αλλά δεν θέλουμε κανένα να μας καπελώσει, κανένα να καπελώσει τον αγώνα μας. Απέναντί μας έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εξελέγει με ψέματα, με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και μας έφερε δύο μνημόνια σε δύο χρόνια. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κόψε την Ελλάδα στα δύο, ανάγκασε τον κόσμο να ψηφίσει όχι και έκανε το ανάποδο. Έχουμε μια κυβέρνηση που έλεγε ότι θα ανεβάσει το κατώτατο μισθό και έκλεισε τις τράπεζες και δεν μπορούσε να βγάλει το κατώτατο μισθό. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να είναι δυνατοί. Αλλά εμείς στο τέλος θα αποδειχθούμε δυνατότεροι. Ευχαριστώ πολύ.